σε χρεοκοπία. Νομίζω είναι ξεκάθαρο, κύριε Κυπριανού, και είναι η ώρα της ιστορικής ευθύνης για τον καθέναν από εμάς, είτε είμαστε βουλευτές, είτε είμαστε πολιτικοί, είτε είμαστε ακόμα και πολιτικά κόμματα. Υποθηκεύουμε όμως το μέλλον του Κυπριακού λαού, λένε οι συναδελφοί σας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, κύριε Κυπριανού, και πάρα πολύ οδυνηρή για τον Κυπριακό Ελληνισμό. Όμως ο πολιτικός και τα πολιτικά κόμματα έχουν να επιλέξουν. Εμείς ως κοινοβούλιο των τελευταίων καιρών είμαστε ενώπιον πολύ μεγάλων διλημάτων και πρέπει να πάρουμε δυστυχώς τις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το μη χειρον βέλτιστο. Δεν θα μπω στη διαδικασία ή στην ανάλυση του πώς φτάσαμε εδώ. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Κυπριακός Ελληνισμός. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά επίσης ο Κυπριακός Ελληνισμός ότι μόλις και την τελευταία στιγμή γλιτώσαμε την άταχτη χρεοκοπία. Δεν μπορεί όμως πλέον αυτή η επιχειρηματολογία σε εισαγωγικά, διότι πρέπει να μπουν εισαγωγικά, από το ΑΚΕΛ να μένει αναπάντητη. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος έχει διοριστεί από το ΑΚΕΛ και την προηγούμενη κυβέρνηση, είπε ξεκάθαρα, κύριε Κυπριανού, ότι κρατήσαμε για 9 μήνες την λαϊκή στον αναπνευστήρα μέχρι τις εκλογές. Και μιλάμε για ανεξάρτητον αξιωματούχο, ο οποίος πήρε συγκεκριμένη απόφαση με πολιτική χρειά. Κατά την ταπεινή μου άποψη, έπρεπε την ίδια ώρα να υποβάλει και την παρέτησή του. Είναι τις αναβολές, την αναποφασιστικότητα, δεν ξέρω αν υπήρχε και πολιτική ατζέντα που πληρώνει σήμερα ο Κυπριακός Ελληνισμός. Και να είστε σίγουροι, απόλυτα σίγουροι, ότι η Διερευνητική Επιτροπή θα εξετάσει την περίοδο την συγκεκριμένη και μάλιστα αν συνδέσουμε αυτά και με την δήλωση στην απαντητική επιστολή του Μπαρόζο προς τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, ότι από τον Νοέμβριο του 2011 λέγαμε στον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Χριστόφια, για ένα μακροοικονομικό σχέδιο στήριξης της κυπριακής οικονομίας, μας έγραφεν στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Λοιπόν, είναι έγκλημα. Οι ευθύνες είναι τεράστιες, είναι ασήκωτες και είναι και πολυεπίπεδες, αν θέλετε. Είναι και πολιτικές στην προηγούμενη κυβέρνηση. Έχει τεράστιες ευθύνες και την ταπεινή μου επαναλαμβάνω άποψη ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι όταν έφερνε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στη Βουλή η κυβέρνηση τον Ιούνιο, αφού έδωσαν 8 δισεκατομμύρια emergency liquidity στη λαϊκή, η Τράπεζα Κύπρου είχε ανάγκη μόνο 200 εκατομμύρια για να κεφαλαιοποιήσει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να έρθουμε και στο προκείμενο, κύριε Κυπριανού, βεβαίως και το μνημόνιο, το οποίο έχει, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι ο δημοσιονομικός, τον οποίο έχουμε ολοκληρώσει αφού ψηφίσαμε τα νομοσχέδια που το αφορούν από τον περασμένο Δεκέμβριο. Το κομμάτι των χρηματοπιστωτικών, το οποίο επίσης περιλαμβάνεται μέσα στο μνημόνιο που συμφώνησε ο Δημήτρης Χριστόφιας, έχει ολοκληρωθεί με αυτόν τον πολύ άσχημον τρόπο. Και το πακέτο αυτών, μαζί και η δανειακή σύμβαση που έχει να κάνει με τον χρόνο αποπληρωμής του δανείου και το επιτόκιο, θα έρθουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων ως μια διεθνής συνθήκη και ως τέτοια δεν μπορεί να συζητηθεί στα επιμέρους της θέματα. Όλοι τα γνωρίζουμε, έχει γίνει τεράστια συζήτηση, όλοι γνωρίζουν τις λεπτομέρειες και θα είναι το κάθε κόμμα, ο κάθε βουλευτής θα έχει δικαίωμα σε τρεις επιλογές. Ναι, όχι ή λευκό. Θα πρέπει να αποφασίσουμε επιτέλους τι θέλουμε. Εάν και εφόσον, κύριε Κυπριανού, το μνημόνιο μαζί και η δανειακή σύμβαση δεν περάσουν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί που θα το καταψηφίσουν θα πρέπει να δώσουν και την υπαλλακτική πρόταση, η οποία πρέπει να διασφαλίζει ότι τέλος αυτού του μήνα θα πληρωθούν μισθοί, συντάξεις, επιδόματα, ότι θα υπάρχει η προοπτική επιβίωσης του κυπριακού ελληνισμού μέσα σε καταστάσεις, επαναλαμβάνω, άταχτης χρεοκοπίας. Είπε δύο θέματα έτσι, τα οποία θέλω να απαντήσω, αγαπητή συνάδελφο. Η κινδυνολογία αυτής της αντιπολίτευσης δεν έχει πλέον όρια.
λέει πρέπει να υπάρχει όρος, αν ποτέ εξοφλήσουμε τις υποχρεώσεις μας, να μπορούμε να ξεφύγουμε. Αυτό δεν είναι λογικό? Βεβαίως και υπάρχει. Υπάρχει κανένας που σου δανείζει χρήματα, κύριε Κυπριανού, και όταν τον ξοφλήσεις, παραμένεις σε μνημόνιο για να βρεις τα χρήματα για να τον ξοφλήσεις. Αυτό που θα υπάρχει στην Δανειακή Σύμβαση. Βεβαίως και θα υπάρχει ξεκάθαρα στην Δανειακή Σύμβαση. Ότι από τη στιγμή που εξοφτώ μνημόνιο, τι να ξέρετε. Μνημόνιο δεν υπάρχει. Ξέρετε, επειδή ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται. Τον παραπλανούμε συνέχεια, τον έχουμε φορτώσει το μυαλό ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Το μνημόνιο τι είναι, κύριε Κυπριανού? Το μνημόνιο είναι τα μέτρα τα οποία σου επιβάλλουν, ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι θα έχεις τη δυνατότητα να πληρώσεις τα χρήματα που θα σου δώσουν. Είναι το Ευαγγέλιο υποταγής της Τρόικας, κάποιοι λένε. Λοιπόν, είναι την Τρόικα αυτή που την έφεραν, όταν εμείς φωνάζαμε ότι θα έρθει, αυτοί να απαντήσουν, κύριε Κυπριανού, γιατί υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Φταίμε απόλυτα εμείς για το πώς φτάσαμε εδώ. Φταίμε εμείς που αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε δανεικά. Από την άλλη φταίει όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα λάθη τα δικά μας. Το εμείς, γιατί έχει ονόματα. Το εμείς έχει ονόματα έχει και συμφωνώ. Και ονόματα και εικόνες και συγκεκριμένες φωτογραφίες. Απόλυτα συμφωνώ μαζί σας. Είχε και κυβέρνηση που έφερε την Τρόικα στην Κύπρο. Είχε και πολιτικά πρόσωπα. Είχε και πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είχε και διοικητές των κεντρικών τραπεζών. Υπήρχαν και διοικητικά συμβούλια των τραπεζών. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι μια περίοδος. Ευθύνες έχετε όλοι, κύριε Κυπριανού. Κύριε Κυπριανού, το να ρίχνετε αριστερά και δεξιά, κύριε Κυπριανού, τίποτα. Ευθύνες και κανένα. Ευθύνες το έχουν όλοι, ευθύνες, ξέρετε που οδηγά. Στο δεν φταίει κανένας. Και αν αυτό είναι που προσπαθεί να κάνει το ΑΚΕΛ, διασποράν των ευθυνών, φταίνε όλοι για να μην καταδικαστούν αυτοί που συγκεκριμένα φταίνε, κύριε Κυπριανού. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος και αυτό είναι και η κατάλυση της δημοκρατίας. Αυτό είναι η κατάλυση της δημοκρατίας. Εδώ υπάρχουν σοβαρότατοι, έντιμοι δικαστικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα και θα καταδείξουν που είναι οι ευθύνες. Και όποιος έχει ευθύνη, ανεξάρτητα από τον πολιτικό χώρο. Σε αυτή την περίπτωση θα τις καταδείξει ο Κυπριακός λαός τις ευθύνες. Να είστε απόλυτα σίγουροι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και θα είμαστε υπόλογοι ενάντια στην ιστορία, Φάλιστα. αν αυτές οι ευθύνες δεν υποδειχθούν. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο και ολοκληρώνω. Πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Οι ευθύνες θα πρέπει να αναδειχθούν. Είτε αυτές είναι ποινικές, είτε αυτές είναι αστικές, είτε αυτές είναι πολιτικές. Και όλοι όσοι ευθύνονται για αυτόν τον έγκλημα πρέπει να μπουν φυλακή, κύριε Κυπριανού, ανεξάρτητα από το που προέρχονται, ανεξάρτητα σε ποιον επίπεδο βρίσκονται, ανεξάρτητα από τον πολιτικό χώρο από τον οποίο προέρχονται. Εδώ ο λαός μάτωσε και πρέπει να γνωρίζει τι τον οδήγησαν εδώ. Το να μπουν ποινές ελευθερίας και τρομπές πλαδίας. Πολύ υπομονετικά και πολύ προσεκτικά τον κύριο Κυπριανού και θα τον παρακαλούσα χωρίς να διακόπτει, γιατί το έκανε με τον κύριο Μπερδίκη, να με ακούσει και αυτό σε μένα. Δεν θα είναι το πρώτο μέα. Δεν θα είναι το πρώτο μέα κούλπα που θα πρέπει να πει ο κύριος Κυπριανού, εάν όντως υπάρχει αυτή η ρήτρα στη σύμβαση. Γιατί αυτή η ρήτρα πρέπει να σας πω υπάρχει σε πολύ πιο απλές συμβάσεις. Αυτές που υπογράφει κάθε μέρα οποιοδήποτε πολίτης. Δεν υπάρχει ρήτρα. Αν δεν υπάρχει ρήτρα, ναι. Με οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα. Και προνοούν και πρόστιμο σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να κλείσει. Λοιπόν, έλα και αυτό υπάρχει δεν το no early repayment fee. Αυτό να δεν είναι για να το πρώτο mea culpa που θα πει ο κύριος Κυπριανός. Επιμελώς δεν έχει απαντήσει γιατί απέκρυβε η κυβέρνησή του και ο ίδιος έβγαινε στα κανάλια και έλεγε ότι δεν υπάρχει θέμα να έρθει το μνημόνιο στη Βουλή, δεν χρειάζεται. Το υποστήριζε σε πάρα πολλά κανάλια, σε πολλές τοποθετήσεις του. Είχαν τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, δεν μίλησαν. Γιατί δεν μίλησαν, κύριε Κυπριανού? Γιατί είχαν υπόψη τους ότι υπάρχουν πρόνοιες στο μνημόνιο που δεν πρέπει να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο. Αλλά δεν είπε για εκείνο μια κούλπα, οπότε δεν περιμένω ότι θα έχει την ευτυχία να πει για το επόμενο. Λοιπόν, τον έχω ακούσει πολύ προσεκτικά τον κύριο Κυπριανού. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην προσπάθεια του να ξεφύγει από την όλη κάκιστη διαχείριση που έχει κάνει από το Eurogroup της 15ης Μαρτίου και μετά, εστιάζουν συνεχώς στο παρελθόν. Είναι καιρός να κυβερνήσουν και να αρχίσουν να αποδέχονται ότι θα δεχθούν κριτική πλέον για τη δική τους διαχείριση και μόνο. Να σας θυμίσω ότι κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπουργός οικονομικών, ο οποίος είναι ο ίδιος υπουργός οικονομικών που ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λαϊκής Τράπεζας, ήταν εντελώς ασυντόνιστη ως προς το θέμα του κουρέματος
και των νομοσχεδίων που αποκάλυψε ο Γενικός Εισαγγελέας ότι γνώριζαν, ενώ διαβεβαίωναν τον κόσμο με τον πλέον στον φόδιν τρόπο, ότι δεν γνώριζαν για το κούρεμα και βρέθηκαν μπροστά σε τετελεσμένα. Μιλούμε ότι είναι ιστορικές οι ανακρίβειες που έχουν καταγραφεί από τους αξιωματούχους αυτούς της κυβέρνησης, τις τοποθετήσεις τους. Δεν υπάρχει ο ελάχιστος συντονισμός. Έπρεπε να βγει ο Γενικός Εισαγγελέας και να αποκαλύψει το νομοσχέδιο το οποίο προηγήθηκε στη Βουλή και μετά έτρεχαν να τα καλύψουν. Και άλλα έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, άλλα έλεγε ο κύριος Σαρής. Με αυτό τι θέλετε να μας πείτε, κύριε Χαραλαμπίδου? Θέλω να πω ότι υπάρχει μια έλλειψη συντονισμού, ναι, σε στελέχη της κυβέρνησης που διαχειρίζονται το θέμα του πορίσματος, με αποτέλεσμα να έχουμε οδηγηθεί σε ένα πόρισμα, σε ένα μνημόνιο, το οποίο όχι μόνο δεν βελτίωσαν, όπως υπόσχοντας τον Κυπριακό λαό, αλλά το έχουν κάνει χείριστο. Και αυτή η παράθεση γεγονότων που μας έχετε κάνει τώρα λύνει το πρόβλημα της οικονομίας? Όχι βέβαια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν βρισκόμουν τώρα σπίτι μου και έβλεπα τηλεόραση, θα άλλαζα κανάλι. Κύριε Κυπριανού, γιατί είναι στο ίδιο κάτι, έργο θεατής. Θα σας απαντήσω και τους δημοσιογράφους για να τελειώνουμε. Μα και εσείς από αυτό το τρόπο περάσατε. Μην το ξεχνάτε, κύριε Χαραλαμπίδου. Κύριε Κυπριανού, όταν αφήνετε ούτε δημοσιογράφων ούτε πολιτικών να μονολογεί και να εξφενδονίζει αβάσιμες και άστοχες κατηγορίες εναντίον της όποιας διαχείρισης έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση, τότε οφείλετε και έχετε υποχρέωση να μου δίνετε και εμένα το δικαίωμα να απαντώ. Νομίζω και ότι όχι έχω κάνει, όταν κυρία Χαραλαμπίδου. Και όχι όταν απαντώ, κύριε Κυπριανού, να μου υπενθυμίζετε ότι δεν πρέπει, γιατί προκαλούν. Κυρία Χαραλαμπίδου, μιλήσατε πριν από τον κύριο Κυπριανού. Δεν είναι το θέμα αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κυπριακός λαός αυτή την ώρα ξέρετε τι θέλει να ακούσει. Μάλιστα, ο θέλει να ακούσει λαός... ένα θεατικό λόγο. Θέλει να βλέπει τα κόμματα και τις πολιτικές δυνάμεις να κάθονται όλοι μαζί ενωμένοι σε ένα τραπέζι και να προσπαθούν να βρουν λύσεις οφείλετε... για τα προβλήματα που τον ταλανίζουν. Αν αυτό θέλατε... Και όχι να ακούει τους πολιτικούς μας να τσακώνονται από τηλεοράσεις και στα τηλεοπτικά πάνελ. Αν αυτή θέλατε να είναι η συζήτηση, τότε θα έπρεπε να είχατε εσείς ο ίδιος σταματήσει τον κύριο Κυπριανού από τις επιθέσεις τις οποίες έκαμνε σε μένα και στο κόμμα. Συνεπώς, από τη στιγμή που τις επιτρέψετε, τότε μην μου κάνετε εμένα μαθήματα. Δεν σας κάνω μαθήματα. Μαθήματα να κάνετε πρώτα στον εαυτό σας. Σας υπενθυμίζω, κύριε Χαραλαμπίδου, διατρείτε το ίδιο ύφος όταν ήσασταν συνάδελφος εδώ. Όχι, στο κύριε Κυπριανού. Και να είστε, δίκαιος στον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων. Απόλυτα δίκαιος. Λοιπόν, μου έχετε αναλώσει το χρόνο να απαντώ σε εσάς. Έχετε όλο τον χρόνο στη διάθεσή σας. Απλά οφείλω να δώσω κάποιες απαντήσεις και κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις. Δεν μπορεί να ακούω τον συνάδελφο με υπομονή να αναφέρεται συνεχώς στην προηγούμενη κυβέρνηση τη στιγμή που έχουν την εξουσία και έχουν πάει σε ένα Eurogroup. Έχουν συγκατατεθεί με όσα τους επευλήθησαν 15 του Μάρτη. Έχουν πει ψέματα στον Κυπριακό λαό ότι δεν γνώριζαν. Έχουν γίνει εκροές κεφαλαίων από την 1η μέχρι τις 15 του Μάρτη ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων. Και προσπαθούν όλα αυτά να τα συγκαλύψουν κάτω από ασυντόνιστες τοποθετήσεις. Ναι, έχω το δικαίωμα να το υποδείξω αυτό και να απαντήσω στα όσα καταλογίζει ο συνάδελφος. Και πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Για να συνεχίσετε στο ίδιο ύφος. Και πάμε παρακάτω. Από Ελ Ομόνια. Τι απαντώ, κύριε Κυπριανού. Ξέρετε, πρέπει. Έλα, Απόλλωνα. Δηλαδή, δεν θέλετε να απαντήσω. Ωραία, κύριε Κυπριανού, δεν απαντώ. Συνεχίστε με τον κύριο Κυπριανού. Ούτε θα ξαναμιλήσω μέχρι το τέλος της εκπομπής σας. Αν αυτό ο συντονισμός θέλετε να κάνετε, αφήστε τον κύριο Κυπριανού να λέει ότι θέλει. Αυτή η συμπεριφορά ξέρετε ότι δημιουργεί λαθασμένες εντυπώσεις. Για τον τρόπο που διαχειρίζεται. Θέλετε να αλλάξουμε ρόλους, να διαχειριστείτε το χρόνο που θέλετε καλύτερα. Κύριε Κυπριανού, δεν θα απαντώ. Ας τον κύριο Κυπριανού να μονολογεί. Πρέπει να κλείσουμε 30 δευτερόλεπτα χωρίς να αναφερθείτε σε...